Σχεδόν αναπόφευκτο ήταν μαζί με τα περιστατικά κορονοϊού στα σχολεία να εμφανιστούν και κρούσματα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ηρακλείου. Δύο τμήματα σε Μασταμπά και Αστυνομικό Μέγαρο έκλεισαν λόγω κορονοϊού. Για το τμήμα του Αστυνομικού Μεγάρου, ωστόσο, θα επαναλειτουργήσει από αύριο, καθώς θα αντικατασταθεί η δασκάλα. Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα με δύο δασκάλες. Είναι στο Δέλτα Παιδικό, στο Μασταμπά. Ένα τμήμα με 25 παιδάκια και μία δασκάλα. Και στον παιδικό, στο αστυνομικό. Εκεί είναι 16 παιδάκια, μία δασκάλα. Το υγειονομικό πρωτόκολλο που ακολουθείται σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι διαφορετικό από ό,τι στις σχολικές μονάδες, καθώς πρόκειται για μικρότερα παιδιά και στις μικρότερες ηλικίες δεν γίνεται χρήση μάσκας. Πάντως ακολουθεί η απολύμανση των χώρων και το προσωπικό υποβάλλεται για ασφάλεια σε rapid test. Ενημερώθηκαν από εμάς ότι υπάρχει θέμα, οπότε θα πρέπει να πάρουν τα παιδιά τους. Ακόμα και οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι θα κάνουν rapid test 2 φορές την εβδομάδα για προληπτικούς λόγους, για να είμαστε σε επιφυλακή και ετοιμότητα, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο με τις παιδικές ιώσεις να συνυπάρχουν με τον κορονοϊό και πολλά παιδιά να απουσιάζουν από τους παιδικούς σταθμούς, με τους γονείς να ψάχνουν να βρουν λύσεις για να παραμείνουν κοντά τους και να τα φροντίσουν. Εννοείται ότι πρέπει να τηρούμε όλοι τα μέτρα και να προσέχουμε ιδιαίτερα για όλο αυτό που μας συμβαίνει. Υπάρχει μια έξαρση αυτή την εποχή με τις ιώσεις, αλλά είναι νομίζω συνηθισμένο. Δηλαδή και άλλες χρονιές το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό. Πρέπει να τα προφυλάσσουμε στο σπίτι, είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί να πάνε στο σχολείο τα παιδιά, γιατί θα μεταδώσουν τις ιώσεις και θα έχουμε χειρότερο πρόβλημα μετά.